Γεια σας, γεια σας. Η μέρα μας ξεκινάει με Harry Potter. Φτιάξαμε και αυτή την ωραία κατασκευή. Και τρώμε γιατί έχει πάει μεσημεράκι και θα πάμε βόλτα σε μια παιδική χαρά στη Γλυφάδα. Ο Δημήτρης Σαρατούλα Πατατούλας και κοτομπουκές εδώ τελευταίες. Έβαλε και το γυαλί για να είναι έτσι trendy. Και είδαμε λίγο Harry Potter εδώ όσο τρώμε. Και πήραμε τα απαραίτητα σύνεργα για να πάμε βόλτα σε μια παιδική χαρά που μου αρέσει πολύ στη Γλυφάδα και του μικρού. Είναι στην πλατεία Χαρίτων, κάπως έτσι λέγεται. Και εδώ μόλις φτάσαμε. Το πώς. Εσένα είναι αγαπημένο σου. Ναι. Ευτυχώς είναι Δευτέρα του Πάσχα και δεν είχε τίποτα. Ήταν πολύ χαλαρά στον δρόμο, δεν είχε καθόλου κίνηση και ήρθαμε πολύ γρήγορα. Πόση ώρα κάνουμε. 10 λεπτά. Από τον νέο κόσμο, πάρα πολύ γρήγορα. Και πάμε να παίξουμε. Ναι. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Έχει και ησυχία, βρήκαμε πάρκινγκ αμέσως, ενώ συνήθως κάνουμε κύκλους. Δεν έχει κανένα νομίζω. Θα είμαστε μόνοι μας. Οπότε, δεν του άρεσε. Πάμε να παίξουμε και τα λέμε μετά. Έχει κανέναν. Έχει. Έχει έναν μπαμπά. Α, ναι. Ναι. Εντάξει. Φύγαμε. Και αφού βάλαμε το κράνος, πήρε φορά ο μικρός, πάμε από το πεζοδρόμιο εννοείται και πάμε να μπούμε και να πάμε στην πίστα που έχει για πατίνια κτλ. Έχει μια ειδική πίστα, όπως βλέπετε, για skateboard, πατίνια, roller skate κτλ. Που μπορείς να κάνεις και έχει άπλα και του αρέσει πάρα πολύ το μικρού. Και έκανα αρκετές φορές πάνω κάτω. Ευτυχώς δεν είχε και πολύ κόσμο, οπότε δεν είχαμε καμία σύγκρουση. Γιατί καμιά φορά με έχει πολύ κόσμο, έτσι πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον. Τώρα βρήκε και ένα κόλπο και έκανε καθιστός, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και είχε πολύ πλάκα. Ευτυχώς δεν έφαγε καμιά σαμβουρίτσα, όλα καλά. Και μετά πήγαμε σε αυτό εδώ, που είναι γύρω-γύρω. Και βρήκε όλα αυτά τα παιδάκια και παίξανε μαζί και κάτσαμε κανένα 40 λεπτό εκεί γιατί μίλαγε με τα παιδάκια, παίζανε γύρω γύρω, είχε πολύ πλάκα. Και εννοείται κάναμε και το αγαπημένο μας που είναι αυτό και τώρα πάμε στην Πέμπτη. Είμαστε στο πανηγύρι. Ο Δημήτρης σου ξεκινάει και και γίνεται τέτοιο, για πες μας, λοιπόν. Πού ήσαμε. Για πες μου. Δεν ξέρεις. Στο πανηγύρι. Ήρθαμε να πάρουμε τη μαμά. Ναι, για να πάμε στο πανηγύρι. Ναι, έχει. Και πάμε να πάρουμε τη μαμά μου, έχει πανηγύρι. Ναι! Τι έχει κάνει, θα με μάρει, φυσικά. Λοιπόν, και κατέβηκε και η μαμά μου, οπότε ανεβήκαμε. Ήταν πολύ κοντά από το σπίτι της μαμάς μου. Εδώ πέρα πήραμε μαλλί της γριάς στο μικρό και έχει γίνει μπλε. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε τη βολτούλα. Η μαμά έκατσε λίγο γιατί κουράστηκε. Τσαντούλες, καπελάκια ωραία, λουλουδάκια ωραία, εδώ κάθισαν, εδώ ο μικρός τρώει το μαλλί της γριάς. Εδώ πέρα ήρθαμε στην εκκλησία να ανάψουμε λαμπάδες και κεράκια και να προσκυνήσουμε και την εικόνα και κάτσαμε λίγο και στη λειτουργία. Βρήκαμε και καλαμάκια αυτά εδώ, ο Δημήτρης εδώ χάζευε όλα τα παιχνιδάκια. Εννοείται, όπου έβλεπε παιχνίδι, όπου ο Δημήτρης στεκόταν και χάζευε. Είχε ωραία καπελάκια, είχε ωραία ρουχαλάκια. Είδα και του η Μέριλη, ένα κορίτσι έτσι που με παρακολουθεί και μιλήσαμε. Και είδα και δύο φίλους του Δημήτρη από το παιδικό που πήγαινε πέρσι με τις μαμάδες και μιλήσαμε. Εδώ πέρα βλέπετε είχε αρκετά ωραία ρουχαλάκια, σεντόνια, μαγιό, ήδη έτσι σπιτιού πάρα πολύ ωραία. Ματάκια. Η μαμά μου πήρε και ένα καλαθάκι. Ντόνατ λαχταριστά, χαλβά φαρσάλων, αγαπημένο, λατρεμένο, πήρε εννοείται. Και πήρε και η μαμά μου λουκούμια. Εδώ
Δεν θυμάμαι. Αυτό γιατί το. Για να μην πηγαίνουμε ζουζού. Ε, η μαμά μου αγόρασε και ένα λέκια στο διάβροχο, πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραπεζομάντιλο. Αυτό εδώ με τους αστερίες και θα σας δείξουμε μετά και τι άλλο πήραμε. Εδώ είχε τσαντάκια με 4 και 5 ευρώ, πολύ οικονομικά. Είχε κάτι τεράστια κουκλάκια, εδώ νομίζω είναι ο Στιτς, η Πέπα, ο φίλος του Βίνι, ο Πίκατσου. Ωραία κοσμηματάκια, γενικά είχε αρκετά μεγάλη αγορά έτσι και παζάρι και εννοείται λουκουμάδες, καλαμπόκια και όλα τα συναφή. Και γυρνάμε, φιλάκια!